Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η τριμερή συμφωνία συνεχίζει το έργο που είχε αρχίσει από την προηγούμενη. Πηγαίνουμε προς μια διαδικασία οριοθέτησης μεταξύ της Ελλάδας, Αιγυπτού και Κύπρου. Και το άλλο σημαντικό στοιχείο που λειτουργεί παράλληλα είναι ότι ο διαγωνισμός για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα προχωράει. Πήρε μια παράταση μέχρι τις 14 Ιουλίου και περιμένουμε από εκείνη την ημερομηνία και μετά τα ονόματα των εταιριών που ενδιαφέρθηκαν, άρα ξέρουμε ότι θα υπάρχουν και μεγάλα ονόματα, απλώς τώρα θα το ξέρουμε συγκεκριμένα, και μετά θα περάσουμε στο στάδιο της αξιολόγησης από την πλευρά της Ελλάδος, έτσι ώστε να επιλέξουμε ποια εταιρεία θα είναι σε πιο θαλάσσιο οικόπεδο. Οπότε όλο αυτό το θέμα συνεχίζεται και με τη νέα κυβέρνηση. Σωστά, σωστά. Όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά μπορώ να σας πω ότι ακολουθούν και ανάλογες συμβουλές και από την προηγούμενη, γιατί είναι ένα εθνικό θέμα και είναι καθαρά υπερκομματικό. Θα υπάρξει έτσι στο άμεσο μέλλον ενημέρωση φορέων και τα λοιπά ξανά στην περιφέρειά μας ή και στην Κέρκυρα, κύριε Λιγερέ? Ναι, βεβαίως θα υπάρχει, γιατί αναγκαστικά λόγω των θαλασσιών οικοπαίδων παίζει και το θέμα της περιφέρειας, εφόσον ξέρετε ότι το 5% των απολαβών του ελληνικού δημοσίου πηγαίνει κατευθείαν στην περιφέρεια. Αυτό λοιπόν απαιτεί και γνώσεις τοπικά. Και θα γίνει αυτή η ενημέρωση και θα χαρούμε και να συμβάλλουμε και σε αυτό το έργο. Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο κύριος Λιγερός μίλησε και για το θέμα του ζεόλιθου. Ένα θέμα με το οποίο ασχολείται πάρα πολύ καιρό για τη διάδοσή του. Ουσιαστικά η διαδικασία της άδειας έρευνας τώρα περνάει σε φάση υλοποίησης. Άρα έρχονται οι μπουλντόζες, θα κάνουν την οδοποιία και θα έχουμε τα πρώτα δείγματα ελληνικού ζεόλιθου στην περιοχή Κόκαλο, δίπλα από τα Πετρωτά, άρα στο Βόρειο Εύρο, και νομίζω θα δώσει παράδειγμα και σε άλλους να κάνουν κάτι το ανάλογο σε άλλα κοιτάσματα, γιατί έχουμε πολλά κοιτάσματα σε αυτή την περιοχή. Πάνω σημασία είναι ότι υλοποιήθηκε αυτό που είχαμε ως όραμα και τώρα αρχίζει η αληθινή διαδικασία σε πρακτικό επίπεδο. Από Δευτέρα για 15 μέρες έως 25 θα έχει τελειώσει ο δρόμος και θα βλέπουμε πρακτικά, θα στείλουμε και εικόνες, θα το δείτε επί τόπου πώς πάει η διαδικασία.